Νίκο τον Γατζάκη, πραγματικά πήρε σε ένα σπουδαίο τρίποντο, σε μια σπουδαία ομάδα που και αυτή κυνηγάει για την άνοδο στον Ηρακλή Νικαίας. Πες μου αν την είχες διαβάσει την ομάδα και αν το περίμενες έτσι το παιχνίδι. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Παίξαμε ίσως με μια από τις πιο έμπειρες ομάδες της κατηγορίας. Το θέλαμε πολύ αυτό το παιχνίδι, να έρθει η νίκη μετά από δύο αποτελέσματα αρνητικά. Η ομάδα δουλεύει όλο αυτό το διάστημα, έχει ενισχυθεί και από τη διοίκηση για να αναρχηθούμε στις πιο ψηλές θέσεις. Είμαστε και εμείς ανταγωνιστική ομάδα και μας αδικεί, πιστεύω, η βαθμολογική μας θέση. Τα προβλήματα που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό με τραυματισμούς και με κάρτες μας έχουν οδηγήσει να μην είμαστε στη θέση των play-off. Θεωρώ ότι τα παιδιά σήμερα προσπαθήσανε, το θέλανε πάρα πολύ το παιχνίδι, όπως και ο αντίπαλος. Σίγουρα το παιχνίδι θα κρινόταν από τον γκολ. Καταφέραμε και βάλαμε το γκολ εμείς. Συγχαρητήρια και στον Ηρακλή Νικαίας. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου μας. Την είχες διαβάσει την ομάδα, τον Ηρακλή, ήξερες κάποια πράγματα, την είχες δει? Γενικά πριν τα παιχνίδια πάω και βλέπω τους αντιπάλους που παίζουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, να τους πούμε τα αρνητικά τους, να τους πούμε τα θετικά τους, ώστε εμείς να έχουμε το πάνω χέρι. Κάποιες φορές βγαίνουν, κάποιες φορές δεν βγαίνουν. Είναι και τα παιδιά ερασέχνες, χωρίς να θέλουν να πω ότι φταίνουν αυτοί, σαν αρνητικά αποτελέσματα. Βρεθήκαμε να είμαστε σε πολύ καλή μέρα και οι αλλαγές βοηθήσανε και πήραμε αυτό το σπουδαίο τρίποντο. Φώναζες για ένα χέρι, για πέναλτι. Εντάξει, έτσι το είδα, έτσι φωνάζω. Για μένα είναι πέναλτι, ναι. Ο διαιτητής το είδε διαφορετικά. Πέρασε η φάση. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ναι. Δώσε και τις ευχές για το 19. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, ιδίως στους ποδοσφαιριστές σε όλων των ομάδων, και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο τον Πειραιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο Γατζάκη. Ο Νικόλος Βασίλης. Βασίλη, σήμερα πραγματικά σε ένα πολύ κακό καιρό, με πάρα πολύ κρύο, σε μια πολύ δυνατή ομάδα, καταφέρατε και πήρατε τη νίκη από μια φάση στο τέλος. Θέλω να μου πεις πώς το είδες εσύ με τη δικιά σου ματιά όλο αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε και οι δύο ομάδες για το καλύτερο σε ένα δύσκολο καιρό με βροχή και αέρα. Ήταν το παιχνίδι στον γκολ θα κρινότανε. Οπότε πιστεύω ότι στον γκολ θα ήταν και ο νικητής. Την είχατε είχαμε δύο ευκαιρίες εμείς, είχαμε δύο ευκαιρίες τα παιδιά, είχαν δύο ευκαιρίες. Καταφέραμε και βάλαμε τον γκολ. Και τώρα συνεχίζουμε. Την είχατε διαβάσει την ομάδα? Μας είχε πει ο coach ο κ. Γατζάκης κάποια πράγματα. Ναι. Ξέραμε για κάποιους παίκτες, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια στη Τα Πειραιά. Mm-hmm. Οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο να διαβάσουμε το παιχνίδι και τους παίκτες αντίστοιχα της άλλης ομάδας. Είσαι ευχαριστημένος με την απόδοσή σου, τη δικιά σου σήμερα? Ο coach μου είχε την έμπνευση να με βάλει επίθεση. Ναι. Κατάφερα και έβαλα τον goal, είμαι ευχαριστημένος, αλλά κοιτάμε μπροστά. Η ομάδα πάνω απ' όλα, mm-hmm. και κοιτάμε να ενισχυθούμε το Γενάρη, τώρα την αγωνιστική στην μεταγραφική περίοδο. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Δώσε και τις ευχές για το 19. Έχουμε τον σώμα τον κόσμο, καλή χρονιά και υγεία. Να σε καλά, γοράκι μου, να σε καλά.